κύριε Μαρίνο, είμαστε εδώ στο εινοποιείο της οικογένειας Μαρίνου, όπου πρόσφατα συμμετείχατε σε έναν διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό στο Βερολίνο και κερδίσατε 3 χρυσά βραβεία. Πείτε μας λίγο με ποια κρασιά κερδίσατε αυτά τα βραβεία, τι ποικιλία, αν το ρωτάω καλά, είναι ροζέ, λευκά, ξηρά, πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες. Σας καλωσορίζουμε το Κώστη Βή στις εγκαταστάσεις μας εδώ στο εινοποιείο Πέτρα Μαρίνου. Τα κρασιά που παράγουμε είναι συνολικά 6 ετικέτες. Οι ετικέτες μας είναι όλες βιολογικές. Έτσι. Αυτή είναι και η διαφορά στο τοπικό κρασί που εμείς φέρουμε. Στο διαγωνισμό του Βερολίνου που έχουμε τρίτη χρονιά πάει, φέτος μας μάραβευσαν με 3 χρυσά μετάλλια. Στα 3 μας κρασιά τα οποία σας έχουμε εδώ, το ένα είναι ροζέ ξηρό, ποικιλίας μαυροθύρικο μοσκάτο, το άλλο είναι ημίγλυκο, είναι και αυτό επίσης της τοπικής ποικιλίας μαυροθύρικο και μοσκάτο, και το ασύρτικο με Sauvignon Blanc σε λευκή ποικιλία. Αυτές οι τρεις ποικιλίες βραβεύτηκαν για φέτος. Έχετε ξαναπάει σε αυτούς τους διαγωνισμούς και έχετε πάλι κερδίσει βραβείο. Πέρυσι βραβεύτηκε αντίστοιχα το ημίγλυκο ροζέ και το σαρντονέ. Ο διαγωνισμός έχει πάρα πολλές χώρες, είναι πάνω από 40 χώρες, έχει πάνω από 13.000 δείγματα. Φυσικά δίδονται πάρα πολλά μετάλλια, έτσι. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που παίρνουμε χρυσό μετάλλιο, έτσι. Πάρα πολλές προσπάθειες, πολλά εινοποιεία και πολλά από την ΚΟ και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Σημαντικό είναι σε αυτό το διαγωνισμό η συμμετοχή. Και εμείς η όλη προσπάθεια και των υπολείπων συναδέλφων εινοποιών που αγωνιζόμαστε για να φέρουμε τον κουακό αμπελώνα στη θέση την οποία προκατήχε τότε με τον συνεταιρισμό και τα λοιπά στο παρελθόν, είναι να φέρουμε όσο μπορούμε περισσότερο στην Ευρώπη το κουακό κρασί και έτσι να αποκτήσει πια να γίνει ένα επώνυμο προϊόν το οποίο θα μπορείτε να απολαύσετε εσείς και φυσικά οι επισκέπτες μας που είναι πάρα πολλοί. Πείτε μου λίγο η ονομασία του εινοποιείου σας. Πέτρα Μαρίνου, από πού προέρχεται? Το εινοποιείο μας ξεκίνησε από ένα μεράκι. Έτσι μάλλον ξεκινάνε και τα καλύτερα πράγματα. Είχαμε ένα κτήμα το οποίο ήταν στην περιοχή Χαρμίλη και το τοπονύμιο της περιοχής είναι Πέτρα. Έτσι λεγόταν και έτσι ήταν γραμμένο στους ιταλικούς τίτλους. Από εκεί εμείς πήραμε το πρώτο όνομα, συνδέσαμε το επώνυμο και έτσι γεννήθηκε η λατρευτή μας κόρη Πέτρα. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, να βγάζετε έτσι αυτά τα όμορφα κρασιά που βγάζετε μέχρι τώρα και να πάτε του χρόνου σε έναν αντίστοιχο διεθνή διαγωνισμό και να κερδίσετε περισσότερα βραβεία. Εντάξει, αυτό σίγουρα είναι το επιθυμητό. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να παίρνουμε βραβεία, ο σκοπός είναι να παράγουμε κρασί ποιότητας, όπως είπαμε, και να το αξιολογεί ο καταναλωτής και να το... Και φυσικά, επειδή... Όπως σας είπα, το κρασί, το βιολογικό, είναι ένα προϊόν, όπως το κρασί μάλλον, είναι ένα προϊόν τέρψης. Έτσι, πρέπει λοιπόν να απευθύνεται σε βιολογικούς καλλιεργητές, σε βιολογικούς αμπελώνες και ο άλλος να τα απολαμβάνει χωρίς να έχει προβλήματα κτλ.